Κορυφώνεται η προεκλογική δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Κυριάκος Μητσοτάκης και Στέφανος Κασελάκης διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο την οικονομία. Με υψηλές θερμοκρασίες μπαίνει ο Ιούνιος. Θα αγγίξει τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες. Θρίλερ με απανθρακωμένο πτώμα ηλικιωμένου άνδρα στα Λιώσια. Συνελήφθη ο γιος του νεκρού. Και τώρα το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με Τυράννια Τραγόμενη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Σκληραίνει η κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός που πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη έκανε λόγο για υποσχέσεις με λευτόδεντρα που υπονομεύουν την πορεία της χώρας. Ο Στέφανος Κασελάκης στη συνέντευξή του στο Star εξαπέλυσε επίθεση για το θέμα των ντεμπών και υποσχέθηκε ότι η επόμενη των ευρωεκλογών θα τον βρει στη θέση. Κύριε Κοβάδιζε μπροστά και πίσω μη γυρίσεις και τούτε σας τις εκλογές εσύ θα τσι κερδίσεις. Με μια ματινάδα υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ηράκλειο από όπου ξεκίνησε την περιοδία του στην Κρήτη. Τέλεια, ευχαριστούμε. Σε αυτή τη μάχη της Κρήτης στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να παραμείνει γαλάζια όπως βάφτηκε σε εθνικές εκλογές. Και από τα αριστερά μας, αυτοί οι οποίοι παραλαμβάνοντας τα ίδια λάθη του παρελθόντος εξακολουθούν να τάζουν λευτόδεντρα και παροχές με χρήματα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και η απάντηση στην κάλπη της 9ης Ιουνίου πρέπει να είναι μια απάντηση ηχηρή απέναντι σε όσους θέλουν να βγάλουν τη χώρα από αυτό το δρόμο προκοπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και το Δημαρχείο της πόλης, έστειλε μήνυμα στους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά στις σιρήνες της αποχής από τις κάλπες. Του ζητούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, την πρόοδο που έχει πετύχει συνολικά η χώρα, την αξιοπιστία την οποία έχει κερδίσει στην Ευρώπη, να αφήσουν στην άκρη τις όποιες δυσαρέσκειές τους και σίγουρα να ξορκίσουμε την αποχή. Όμως έχει μεγάλη σημασία αυτό το δρόμο, αυτά τα επόμενα 3 χρόνια. Μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές που θα γίνουν το 2027 να τον βαδίσουμε έχοντας ακόμα καταγράψει μια μεγάλη εκλογική νίκη στις ευρωεκλογές. Ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος παίρνει μια μικρή ανάσα στις πέτσες μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις κάλπες, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο του Σταρ. Είπε ψέματα όσον αφορά στο έγκλημα των τεμπών, που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπήρξε μονταζιέρα. Ότι υπήρξε μυστική συνάντηση 2 μέρες μετά αυτό το έγκλημα για να μπαζωθεί, για να ρίξουν οστά νεκρών ανθρώπων σε χωράφια δήθεν για να ανοίξουν οι σιδηρόδρομοι, οι οποίοι τελικά ξεκίνησαν δρομολόγια μετά από 25 μέρες. Ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει αυτόνομος προς τις εθνικές εκλογές, ο Στέφανος Κασελάκης σημείωσε ότι οι πόρτες του κόμματος είναι ανοιχτές σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και προανήγγειλε ριζικές αλλαγές με καταστατικό συνέδριο. Είμαι εδώ να είμαι χρήσιμος. Θα είστε εδώ και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Αυτό μου λέτε. Προφανώς θα είμαι. Με αλλά όποιο η διαφορά ποσοστό. Είναι ότι για άλλους. Η δικιά μου θέση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν κινδυνεύει. 9 μέρες λοιπόν πριν από τις ευρωεκλογές, στην πολιτική αντιπαράθεση κυριαρχούν τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνεχίζουν τις περιοδίες τους σε ολόκληρη τη χώρα. Από την Καβάλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδυναμία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας και για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας. Να κλιμακώνεται η αλαζονία, η διαφθορά, η ατιμορρησία και σε όλα. Η απάντηση της κυβέρνησης να είναι μα ψηφίσαμε. 41%. Ακρίβεια τεράστια. 41%. Χρειαζόμαστε την Κυριακή το βράδυ να υπάρχει ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση για να είναι η επόμενη κυβερνητική επιλογή. Από την Πανεπιστημιούπολη και το φεστιβάλ της ΚΝΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ο μόνος πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας ως χορηγούς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Θα παραμείνει αλόβητη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια των επίσημων χορηγών της, όπως έχουν εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την πολιτική της για την ακρίβεια. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να επιλύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αν θες να χτυπήσεις την εσωκέρδεια, ένας τρόπος υπάρχει. Φυλακή σε αυτούς που εσκοκολουθούν και βραχιολάκια. Και ο Δημήτρης Νατσιός από τη γενέτειρά του στην Κατερίνη επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Ο λαός έχει κουραστεί από την ανίκανη και διεφθαρμένη αυτή κυβέρνηση. Η ανικανότητά της διαφέρεται σε κρίσιμους τομείς του κράτους,
όπως είναι η ακρίβεια. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο κάδρο τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Στέφανο Κασελάκη. Εγώ στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη θα ντρεπόμουν να βγάλω ένα σποτ στο Ζάπιο να περπατάει και να περιγράφει πόσο αγγελικά πλασμένη είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Έδωσα μία συμβουλή στον κύριο Κασελάκη. Η πρακτική του μαυρογιαλούρου δεν καλά παραδείγματα. Στην κάλπη των ευρωεκλογών λοιπόν πρέπει να σταλεί ένα σαφές μήνυμα για μια άλλη Ευρώπη. Για μια Ευρώπη που δεν θα είναι πια μακριά από τις ανάγκες των πολιτών. Τώρα, ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος. Το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει και τις επόμενες ημέρες θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς. Οι παραλίες έχουν γεμίσει από κόσμο. Ο Θοδωρής Κολυδάς είναι μαζί μας για να μας ενημερώσεις για την άνοδο του υδράργυρου, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι, Ράνια. Πραγματικά, ενώ οι κανονικές θερμοκρασίες είναι οι 30 βαθμοί Κελσίου, να το θυμηθούμε για να το έχουμε υπόψη μας στις επόμενες ημέρες,